Περάσουμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ, αλλά θα περάσουμε με μια συνέντευξη. Έχουμε μαζί μας στη σύνδεση τον Γιάννη Ανέστη, τον δερματοφύλακα της ΑΕΚ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο οποίος, όπως γνωρίζετε και εσύ και οι περισσότεροι, κάνει ένα καταπληκτικό 2016. Έχει συμβάλει... Ξεκίνησε άσχημα και μετά πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Σαν να γύρισε ένα διακόπτη, yeah. Γιάννη, μετά το παιχνίδι με το Λεβαδιακό και όλα αυτά που ακούστηκαν και γράφτηκαν, ήταν σαν να γύρισε ένα διακόπτη από εκείνο το παιχνίδι. Και σε κάθε παιχνίδι από εκείνη τη μέρα και μετά, κάνεις κάτι καλό για την ομάδα, είτε είναι η απόκρουση πέναλτι, είτε είναι μια σημαντική απόκρουση. Το κάνεις και σήμερα με το παιχνίδι στο 0-0. Έβγαλες ένα πολύ δύσκολο σουτ και κράτησες το 0 για την ομάδα σε ένα πρώτο ημίχρονο που δεν ήταν πολύ καλό. Ναι, θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας. Όπως είπατε, ότι μπορεί να γίνει ένας διακόπτης ή να κάνει το λάθος με το Λεβαδιακό και η ομάδα με έχασε. Αυτό που έπρεπε να κάνω ήταν να κοιτάξω μπροστά, να βελτιωθώ. Αρχίζω να δουλεύω για να βοηθάω την ομάδα μου. Όπως είπατε και εσείς, έχω κάνει κάποιες επεμβάσεις πέναλτι, κάποιες επεμβάσεις τετ. Αυτό που έχει σημασία ότι όλοι μαζί συμβάλλουμε για να έρθουν αυτές οι νίκες στα 8 που έχουμε κάνει το 2016. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής για τα πέναλτι τα οποία έχεις πιάσει. Τον κοιτάς τον παίκτη εκείνη τη στιγμή πώς ετοιμάζει να το χτυπήσει ή τον έχεις μελετήσει από πριν? Και το έχω μελετήσει από πριν και τον κοιτάω και τον ψυχολογώ εκεί την ώρα πώς με βλέπει κι αυτός και για να μπορέσω να αντιδράσω στο πέναλτι. Υπάρχει μυστικό σε αυτό το πράγμα το οποίο δεν πρέπει να λεχθεί για να μην το ξέρουν οι άλλοι ή μπορούμε να το πούμε όταν τον κοιτάς? Εντάξει, μυστικό δεν θα το έλεγα. Εντάξει, θέλει και τύχη, θέλει να διαβάσει και τον παίχτη και εκείνη την ώρα να διαλέξει σωστή γωνία μπορεί να το πιάσει στο πέναλτι. Τελευταίο σημείο που το κοιτάει. Ναι, ναι, ισχύει, είναι και αυτό. Επειδή η θέση του τερματοφύλακα, Γιάννη, είναι μια θέση που η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, τι είπες στον εαυτό σου μετά το μάτς με τον Λεβαδιακό, ότι πώς το αντιμετώπισες και μετά το 2016 ακολούθησαν αυτές οι εμφανίσεις που ακολούθησαν? Πώς διαχειρίστηκες την ψυχολογία? Πιο πολύ έπρεπε να βοηθήσω την ψυχολογία μου, γιατί ήταν ένα λάθος που, όπως είπα και πριν, ήρθε η ήττα της ομάδας. Έπρεπε να το αφήσω πίσω μου, να κοιτάξω μπροστά. Να δουλέψω ακόμη παραπάνω για να βοηθήσω και την ομάδα και να βελτιωθώ και εγώ μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Είχες άγχος όταν τραυματίστηκε ο Μπαρόχα που ήξερες ότι είσαι ο νούμερο ένα και δεν έπρεπε με τίποτα να πάει άσχημα? Εντάξει, άγχος δεν το έλεγα, γιατί έτσι δουλεύουμε όλοι μαζί και ήμουν προετοιμασμένος για να πάρω αυτή την ευκαιρία που μου ήρθε. Στην ΑΕΚ είναι μεγαλύτερη πίεση από ό,τι στον Πανιόνιο? Εντάξει, είναι δύο διαφορετικά σωματεία. Η διαφορά? Η διαφορά ότι η ΑΕΚ προσπαθεί σε κάθε παιχνίδι να κερδίζει και να διεκδικεί τίτλους μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Ότι στον Πανιόνιο συγχωρείται και ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι οπωσδήποτε νίκη, δηλαδή με αυτή την έννοια. Ναι, ναι, έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Πέρα από τη δική σου απόδοση. Ναι. Ναι, ολοκλήρωσε, ναι, παρακαλώ. Γιατί παλεύουν για διαφορετικούς στόχους και οι δύο ομάδες. Ναι. Πέρα από τη δική σου καλή απόδοση που έχει βοηθήσει την ομάδα, προφανώς όλη η ομάδα πηγαίνει καλά για να κάνει απανωτές νίκες. Είναι έργο πογέτο όλο αυτό? Εννοείται ότι πρέπει να βοηθάμε όλοι και οι 11 που παίζουμε και οι αλλαγές και όλοι που είναι στον πάγκο να βοηθάμε για να κερδίσει η ομάδα. Εντάξει, ο πογέτο έχει βάλει κι άλλο ένα μικρό λιθαράκι σε αυτά που έχουμε κάνει την αρχή του καλοκαιριού. Έχει βάλει και τα δικά του κομμάτια. Ποια είναι τα δικά του κομμάτια, ρε? Πιο πολύ ο κ. Πογέτη προσπαθεί να μην δεχόμαστε γκολ. Και πιστεύω ότι κάποιες ευκαιρίες θα μας δοθούν σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Και τουλάχιστον με 1-0 με 2-0 θα κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, αν δεχτούμε γκολ. Σε ποιο τερματοφύλακα ήθελες να μοιάσεις όταν ξεκινούσες? Ποιος είναι αυτός που έτσι θαυμάζεις περισσότερο, από Ελλάδα ή από εξωτερικό, ή και τα δύο? Το εξωτερικό θαύμαζα τον Κασίγιας και τον Μπουφόν, όπως έχω ξαναπεί. Ναι. Για ποιο λόγο, ποια στοιχεία, δεν είναι ακριβώς ομοί? Να σου πω την αλήθεια, όταν ήμουν μικρός δεν ήξερε να ξεχωρίσω κάποια πράγματα. Απλά μου άρεσε ότι κάνανε πολλές απεκρούσεις, βοηθάγαν τις ομάδες να κερδίζει και αυτό μου άρεσε πολύ και εμένα. Πότε αποφάσισες να γίνεις τερματοφύλακας? Ήσουν ο μικρός στο γήπεδο που λέγανε εντάξει, βάλτε το τέρμα, όπως λέγανε παλιά, πολύ πιτσιρικάς. Αποφάσισες όταν άρχισες να πηγαίνεις κανονικά σε οργανωμένο ποδόσφαιρο, πώς? Όταν, όπως είπατε και εσείς, όταν πήγαινα στο σχολείο να παίξω, έμπαινα τερματοφύλακα γιατί ήμουν τόσο καλός μέσα. Ναι. Αλλά ήθελα να αγωνιστώ μέσα, αλλά έβλεπα τις δυσκολίες που έχουν τα τεξίματα και όλα αυτά. Και με είχε δει και ένας προπονητής και μου είχε πει ότι εσύ θα γίνεις τερματοφύλακας και την αγάπησα αυτή τη θέση από τότε. Ποιος είναι ο προπονητής που σε είδε? Ήταν ο Νταβόρ Γιακόλοβιτς. Στον Ευρωπαϊκό Χαλκίδος τον είχα προπονητή. Ναι, και ξεκίνησε από τη Χαλκίδα να παίζεις? Ναι, ναι, τον Ευρωπαϊκό Χαλκίδος. Υπάρχει κάποιος κύριος που θέλει να ρωτήσει κάτι? Το Γιάννη, ο Βασίλης ο Βέργης. Ναι, καλησπέρα Γιάννη και από μένα.
Θέλω να επανέλθουμε λίγο στον Μπογιέτ και να μας πεις τι σου είπε αυτός ο άνθρωπος εκείνο το δύσκολο βράδυ με το Λεβαδιακό. Πώς δηλαδή προσπάθησε να σε θωρακίσει για να ξεπεράσεις την πολύ δύσκολη βραδιά και στην ουσία δημιούργησε όλο αυτό που βλέπουμε εμείς το 2016. Τότε μετά το παιχνίδι με το Λεβαδιακό μου είχε δώσει το χέρι, μου χτύπησε το κεφάλι και μου είπε δεν έγινε τίποτα. Το μόνο που έχω να κάνω να συνεχίσουμε. Γιατί η ομάδα θα με χρειαζόταν ακόμη παραπέρα για να τη βοηθήσω όπως και τη βοηθάω τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως και πιστεύω θα συμφωνείς και εσύ το γεγονός ότι ο προπονητής επιλέγει εκείνο το δύσκολο βράδυ και τις επόμενες μέρες να στηρίξει τον άνθρωπο πάνω στον οποίο έχουν πέσει όλοι. Κόσμος, εφημερίδες κτλ. Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Δεν είναι συνηθισμένο, ειδικά και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά ο κύριος Φογιέτ έχει δουλέψει με άλλες νοοτροπίες στο εξωτερικό, στην Αγγλία και στην Ισπανία που έχει παίξει. Και τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Όταν έχει κάνει ένας ποδοσφαιριστής λάθος, αυτό που έχει να κάνει να το στηρίξεις, να του δώσεις βοήθεια και αυτό θα το δώσει ακόμα παραπάνω να σε βοηθήσει. Εσύ πιστεύεις ότι όταν κάνει ένας τερματοφύλακας λάθος, πρέπει να το θυμάται ή πρέπει να το αποθήξεις από το μυαλό του ότι έκανε λάθος, να πει αυτό συνέβη σε κάποιον άλλον? Όταν κάνει λάθος κάποιος τερματοφύλακας, ναι, χοντρό λάθος. Να το αφήνει πίσω του, να το ξεχνάει γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Έτσι είναι, ναι. Ο τερματοφύλακα. Υπάρχει και κάποια τεχνική σε αυτό το πράγμα? Αποφάσεις... Η τεχνική είναι, ναι, να το δουλεύει στο μυαλό του πάρα πολύ. Δηλαδή? Να το πιστέψει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Ενέργησε έτσι όπως ήταν εκείνη τη στιγμή, δέχτηκε τον γκολ. Αλλά πρέπει να κάνει αυτό που κάνει σε κάθε προπονήσεις για να γίνει ακόμα καλύτερος. Mm-hmm. Μία τελευταία ερώτηση εγώ θέλω να κάνω. Υπάρχουν τερματοφύλακες οι οποίοι, αν τους πάει καλά το παιχνίδι από την αρχή, μπορούν να κατεβάσουν το ρολά και να μην φάνε γκολ. Και υπάρχουν και τερματοφύλακες που μπορεί να φάνε ένα γκολ στην αρχή από λάθος, αλλά μετά να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Σε ποια κατηγορία ανοίξεις εσύ? Πρέπει να σου πάει καλά το μάτς από την αρχή για να νιώσεις καλύτερα? Για μένα όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό, για να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας πρέπει όποτε και να κάνεις ή απέμβαση μεγάλη στο πρώτο λεπτό ή στο 90 ή να κάνεις λάθος στο πρώτο λεπτό, πρέπει να το ξεπεράσεις απευθείας γρήγορα για να μπορέσεις, γιατί η ομάδα σε χρειαστεί και στην επόμενη φάση που έχεις κάνει λάθος, για να μπορέσεις να βοηθήσεις την ομάδα. Όπως το λέει, σοφά ομίλησε. Ευχαριστούμε, ναι, πάρα πολύ, ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και σας ό,τι καλύτερο εύχομαι. Καλό βράδυ.